Καλησπέρα, καλή χρονιά σε όλους. Υγεία να έχουμε. Να έχουμε και καλό ποδόσφαιρο. Για το παιχνίδι σήμερα, χαίρεσαι πάντως να παίζεις σε τέτοια γήπεδα όπως είναι αυτό το σημερινό. Του ευχαριστήσει. Και πιστεύω ότι αν έρχεται και στην Ελλάδα τέτοια γήπεδα θα είμαστε πιο ψηλά και θα βλέπαμε και καλύτερο ποδόσφαιρο. Όσο για το παιχνίδι, πιστεύω ότι ήταν δύο φάσεις οριακές. Μία δεχτήκαμε το 1-0, μπορούσαμε να κάνουμε το 1-1. Δεχόμαστε τον κόλ γρήγορα. Μετά είμαστε στο 2-0, κάνουμε το 2-1. Εκεί που λέμε ότι μπορούμε κάτι να κάνουμε εδώ παιχνίδι, πάλι δεχτήκαμε γρήγορα το 3ο γκολ. Και εκεί πιστεύω ότι πήγαμε να παλέψουμε λίγο το παιχνίδι, αλλά νομίζω ότι η Λάρισα είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση. Καλούς παίχτες. Έχει παίχτες από τα πλάγια αριστερά-δεξιά που όντως, αν βρεθεί σε πολύ καλή μέρα, μπορεί όλη η ομάδα και να υπάρχει απέναντι να έχει πρόβλημα. Σήμερα εμείς παίξαμε τακτικά, ότι πρέπει να καλέσουμε και την αριστερή πλευρά και τη δεξιά πλευρά της Λάρισας και τα μπακ τα οποία κατεβαίνουν. Μέχρι το σημείο το πήγαμε καλά. Αλλά πιστεύω ότι είχε πολύ πίεση και έτσι ήρθαν και τα τρία γκολ. Εμείς είμαστε ομάδα ενός μήνα. Θα παλέψουμε να σώσουμε την παρτίδα και πιστεύω μέχρι το τέλος να μείνει η ομάδα στην κατηγορία, γιατί αυτός είναι ο στόχος μας και μετά βλέπουμε.